Χαίρετε κυρίες κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrite.gr. Σαρώνει η κακοκαιρία την Κρήτη και συγκεκριμένα τα Χανιά. Άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους με έναν αγνοούμενο, μάλιστα στις βρύσες Χανίων. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, γέφυρες έσπασαν και υπερχείλησαν ενώ στα δύο κόπηκε η εθνική οδός Χανίων Ρεθύμνου εξαιτίας κατολιστήσεων. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ενώ κλειστά σχολεία σε Ρέθυμνο και Χανιά, όπως επίσης αθλητικές εγκαταστάσεις δεν λειτουργήσαν. Με κακούς ιονούς έκλεισε η ελοκομική περίοδος στην Κρήτη, με το λάδι να βρίσκεται στα αζήτητα. Δάκκος και ξηρασία έδωσαν το χαριστικό χτύπημα στο προϊόν, με αποτέλεσμα οι εμπορικές πράξεις να είναι παγωμένες. Όσκαρ για την ερμηνεία της Ολίβια Κόλμαν, απέσπασε η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, η ευνοούμενη, με τον Έλληνα σκηνοθέτη να διεκδικεί 10 συνολικά βραβεία και να αποσπά ένα. Γιώργο, είσαι ο καλύτερος σκηνοθέτης, δήλωσε η Κόλμαν μετά την παραλαβή του Χρυσού Αγαλματιδίου. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakrite.gr από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή σας. neakrite.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.